Γεια σας κορίτσια, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για κάποια πραγματάκια που έχουν τελειώσει. Θα σας πω έτσι εν συντομία τη γνώμη μου. Στα περισσότερα έχω κάνει και review, οπότε θα σας τα έχω από κάτω για να μπείτε να τα δείτε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν μου έχει τελειώσει είναι αυτό εδώ το προϊόν από τη Lorvain, το οποίο είναι για θερμότητα. Νομίζω είναι το τέταρτο μπουκάλι που χρησιμοποιώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σε μορφή κρέμας. Και παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ, αυτή τη φορά αγόρασα, τώρα δηλαδή που τελείωσε, αγόρασα ένα άλλο πάλι της Lorvain για να δοκιμάσω έτσι και κάτι διαφορετικό. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο και οικονομικό, νομίζω έκανε γύρω στα 7,5-8 ευρώ. Επόμενο προϊόν είναι το νερό Micellar της Garnier, το οποίο φαντάζομαι όλες γνωρίζετε ή έχετε χρησιμοποιήσει. Είναι ένα νεράκι για ντεμακιγιάζ, καθαρίζει πάρα πολύ καλά το μακιγιάζ. Είναι λίγο δύσκολο όσον αφορά την αδιάβροχη μάσκαρα, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και αυτό είναι πολύ οικονομικό, οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά από αρκετό καιρό, γιατί σας είπα ότι το τελευταίο διάστημα δεν χρησιμοποιούσα τίποτα στο πρόσωπό μου και γενικά το πρόσωπό μου δεν είναι στα καλά του, έχω βγάλει έτσι και διάφορα σπυράκια ακμής, είναι λίγο τέλος πάντων περίεργα τα πράγματα. Τελείωσα όμως αυτά τα δύο προϊόντα της Apivita, τα οποία είναι, αυτό εδώ είναι το τζέλ καθαρισμού για λιπαρές και μεικτές επιδερμίδες με πρόπολη και κίτρο, και αυτό εδώ είναι το νοτική λοσιόν πάλι για λιπαρές και μεικτές επιδερμίδες με το ίδιο άρωμα. Μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο, νομίζω κάνουν γύρω στα 8-9 ευρώ το καθένα. Εγώ το είχα πάρει τότε με μια προσφορά, τέλος πάντων, που ήταν και τα δύο στα 16 ευρώ, που στην ουσία δεν είναι και τόσο προσφορά, γιατί ούτως ή άλλως 16 κάνουν και τα δύο. Έχω ένα μικρό δειγματάκι που είναι με λεβάντα, το οποίο το χρησιμοποιώ και μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε θέλω η επόμενη αγορά να είναι τα ίδια προϊόντα απλά με άρωμα λεβάντας. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία προϊόντα και τα δύο. Λοιπόν, τώρα έχουμε το ντεμακιγιάζ ματιών Express 2-1 της Garnier, το οποίο είναι ένα προϊόν που δεν μου άρεσε. Παρόλο που βγάζει πολύ καλά το μακιγιάζ, είχα ένα θέμα με τα μάτια, δηλαδή μου δημιουργούσε κάποιον ερεθισμό, γίνονταν λίγο κόκκινα, έτσουζαν, οπότε δεν θα το ξαναγοράσω. Παρόλο που υπάρχει, παρόλο που κοστίζει πολύ λίγο και το έχουν συνήθως σε προσφορά 1-1 ή σε κάποια έκπτωση, αλλά δεν. Επόμενα είναι αυτά τα δύο δειγματάκια της Fresiderm, τα οποία είναι για ακμή. Τα δοκίμασα και τα δύο και μου άρεσαν, οπότε σε μελλοντική αγορά από κάποιο φαρμακείο σίγουρα θα τα συμπεριλάβω και τα δύο. Το ένα είναι το Acne Norm Total Control και το άλλο είναι το Acne Norm Medi-Like Effect το νούμερο 2 για μέτρια ακμή. Λοιπόν, επίσης από Apivita έχω χρησιμοποιήσει τη μάσκα για λιπαρή επιδερμίδα με πρόπολη, η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία. Τη μάσκα με πορτοκάλι, η οποία εντάξει, είναι η αγαπημένη μου πλέον, είναι φανταστική. Και πρόσφατα τελείωσα και την μάσκα ματιών για μαύρους κύκλους, αυτό εδώ το πράσινο, το οποίο είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ μάσκα για κάτω από τα μάτια και μου άρεσε πάρα πολύ, δεν μυρίζει πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι πολύ ωραία και είναι υδατική. Και επίσης τελείωσα τη μάσκα με βασιλικό πολτό, η οποία είναι από τις αγαπημένες μου, είναι φανταστική. Όπως σας είπα, αναλυτικά review θα έχω από κάτω για να τα δείτε. Λοιπόν, επίσης ένα γαλάκτωμα ντεμακιγιάζ της Garnier πάλι, είναι για το πρόσωπο. Εγώ το χρησιμοποιούσα για το πρόσωπο, λέει ότι είναι και για τα μάτια, αλλά δεν το χρησιμοποίησα για τα μάτια. Είναι για κανονικές και μεικτές επιδερμίδες και λέει ότι είναι κατάλληλο και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι ένα πάρα πολύ καλό γαλάκτωμα, οικονομικό. Δεν έχω να πω κάτι αρνητικό για το συγκεκριμένο, μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε
μελλοντικά σίγουρα θα το ξανααγοράσω. Και επίσης πάμε και σε ένα ακόμα προϊόν για τα μαλλιά της Lorvain, το οποίο είναι το Exotic Oil, το οποίο μυρίζει φανταστικά, έχει argan oil, έχει μονόητα ήτη και τα λοιπά. Είναι φανταστικό λάδι, είναι λίγο πιο τσιγμένη η τιμή του, γύρω στα 13 ευρώ νομίζω κάνει, σε σχέση με άλλα λαδάκια που υπάρχουν και σε προσφορές, αυτό δεν το έχω βρει σε καμία προσφορά προς το παρόν. Και είναι το Intensive Care, γιατί έχει κι άλλο ένα το οποίο είναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά αυτό είναι το πιο εντατικό. Λοιπόν, άλλο ένα προϊόν της Apivita είναι το serum, το οποίο είναι το πράσινο και τελείωσα, έχω τελειώσει εδώ και καιρό και το μπλε, δεν θυμάμαι αν σας το είχα αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο. Πάντως το μπουκαλάκι το κράτησα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και οι δύο πάρα πολύ ωραίοι ορί, δεν ξέρω δηλαδή ποιον θα διάλεγα αν μου λέγανε πρέπει να διαλέξει έναν. Μελλοντικά θα τους αγοράσω πάλι, αλλά θέλω να αγοράσω και τον άλλον ορό που είναι για αντιρρητηδικός ορός. Προς το παρόν αυτός ο μπλε είναι για ενυδάτωση και αυτός είναι για λάμψη. Δύο make-up που τελείωσα ήταν της L'Oréal και τα δύο. Το ένα είναι το True Match, το οποίο είναι στο νούμερο... Κάπου βρίσκεται αυτό το... Τέλος πάντων, έχει σβηστεί μάλλον. Το άλλο είναι το της L'Oréal, το Lumi, το οποίο είναι το DW3 Gold Liner, δεν ξέρω, τα οποία είναι αυτά. Λοιπόν, για τα συγκεκριμένα, αυτό εδώ μου άρεσε πάρα πολύ, παρόλο που έχω λιπαρή επιδερμίδα και άφηνε λίγη λιπαρότητα, δεν με ενόχλησε τόσο πολύ γιατί άφηνε το δέρμα μου φανταστικό, δηλαδή τι να πω, δεν είναι καθόλου matte βέβαια, αλλά φαινότανε σαν το πιο υγιές δέρμα, ας πούμε, που υπάρχει στον κόσμο. Φανταστικό make-up, πάρα πολύ ελαφρύ, δεν είναι τόσο πολύ καλυπτικό, αλλά είναι τέλειο. Το True Match βέβαια δεν με ενθουσίασε τόσο. Έχει και αυτό λεπτό ρευστή υφή, όπως είναι και το άλλο. Καλή κάλυψη, δεν μπορώ να πω ότι είναι full, αλλά είναι καλή. Αλλά στο δέρμα μου δεν ξέρω, δεν έκατσε καθόλου καλά. Παρόλο που έχω ακούσει πολύ καλά review γι' αυτό και το πήρα άλλωστε. Δεν θα το ξαναγοράσω σίγουρα. Πάμε σε 4 μάσκαρες τις οποίες τελείωσα επιτέλους. Η πρώτη είναι αυτή για την οποία έχω μιλήσει και στο παρελθόν σε ανάλογο βιντεάκι, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, δίνει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες, τις διαχωρίζει, τις δίνει όγκο, είναι πάρα πολύ καλή η Rocket. Η Lash Sensational της Maybelline μου άρεσε πάρα πολύ, δίνει πολύ καλό αποτέλεσμα και αυτή στις βλεφαρίδες. Έχω και ανάλογο review και για αυτήν και βίντεο νομίζω έχω κάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή μελλοντικά ίσως την αγοράσω. Πάντως είναι πάρα πολύ καλή μάσκαρα. Και δοκίμασα και της L'Oréal την False Lash Flatter, για την οποία δεν έχω κάνει review και κακώς, αλλά το ξέχασα, δείτε το βουρτσάκι όμως πως είναι. Είναι και αυτό περίπου σαν την Lash Sensational, δηλαδή από τη μία είναι πιο κοντά το βουρτσάκι, από την άλλη πιο μακρύ. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο και την άλλη, να δείτε την ομοιότητες και διαφορές. Η Lash Sensational είναι αυτή εδώ. Βλέπετε ότι είναι λίγο πιο καμπυλότο το βουρτσάκι, αλλά είναι και τα δύο παρόμοια, δηλαδή από τη μία πιο κοντό, από την άλλη πιο μακρύ. Η συγκεκριμένη βέβαια δεν μου πολύ άρεσε, δεν έδινε δηλαδή τόσο καλό αποτέλεσμα όσο η Lash Sensational, τουλάχιστον στις δικές μου βλεφαρίδες. Οπότε αυτή δεν νομίζω να την ξαναγοράσω, πάντως αυτή μου άρεσε αρκετά. Και αυτή εδώ η οποία σβήστηκε τώρα είναι η Rimmel. Είναι με το καμπυλωτό βουρτσάκι, Extra Super Lash λέγεται, το βουρτσάκι του μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή για τα λεφτά της, γιατί νομίζω κάνει 5 ευρώ 6, νομίζω για τα λεφτά της είναι πάρα πολύ καλή μάσκαρα, πολύ καλύτερη από τις άλλες δύο κατά την άποψή μου. Σίγουρα θα την αγοράσω στο μέλλον. Πάμε σε κάποια προϊόντα για τα νύχια. Μετά από αρκετά χρόνια
Τελείωσα. Τέλος πάντων, έφτασε μέχρι σε ένα βαθμό, αλλά θα το πετάξω γιατί δεν μπορώ να το έχω τόσα χρόνια. Είναι το λαδάκι της Radiant, το λάδι για αδύνατα νύχια λέγεται, το οποίο όπως βλέπετε έχει λίγο μέσα, αλλά το χρώμα του έχει λίγο ξεθοριάσει, να πω. Ήταν κίτρινο και μυρίζει λίγο περίεργα, φαντάζομαι με τα χρόνια, δεν νομίζω να μυρίζει έτσι στην αρχή. Αυτό το λάδι το βάζετε γύρω-γύρω εδώ στα νύχια για τις παραμυχίδες και ενυδατώνει πάρα πολύ καλά. Αλλά όπως σας είπα, επειδή το έχω πάρα πολύ καιρό και δεν το πολύ χρησιμοποιούσα τελευταία, είπα να το πετάξω επιτέλους. Και πάμε λοιπόν σε μία όζα της Golden Rose, την άσπρη, η 242 είναι το νούμερο, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία και από αυτή τη σειρά έχω πάρα πολλές όζες σε διάφορα χρώματα. Όπως επίσης και το γυαλιστικό, τέλος πάντων, που θα σας δείξω σε λίγο. Τα συγκεκριμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι πολύ καλή χρωματική απόδοση, δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλεις 2 και 3 στρος, σε κάποια χρειάζεται. Στο άσπρο όμως, το οποίο είναι το άσπρο-άσπρο, δεν χρειάζεται. Και επίσης ήθελα να πω ότι τα καινούργια που έχει βγάλει Golden Rose δεν μου άρεσαν γιατί έχουν τεράστιο βουτσάκι. Εμένα προσωπικά δεν με βολεύει καθόλου. Προτιμώ δηλαδή το βουτσάκι του να είναι πιο μικρό, όπως είναι αυτό δηλαδή, για να μπορείς να κάνεις και κάποιες λεπτομέρειες, ενώ με το χοντρό λίγο πασαλίδεσαι, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει. Εμένα προσωπικά έτσι. Και πάμε λοιπόν σε αυτά τα τρία γυαλιστικά. Το ένα, όπως σας είπα, είναι της Golden Rose, το 201. Το άλλο είναι της Bordeaux, αν το λέω σωστά, νούμερο δεν λέει. Και το άλλο είναι της Reverie, το νούμερο 1. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτό μου άρεσε αρκετά και αυτό μου άρεσε. Αλλά το πιο ωραίο είναι αυτό εδώ. Έκανα νομίζω 6 ευρώ, ήταν λίγο πιο ακριβό από τα άλλα. Αλλά δίνει, κάνει το νύχι να φαίνεται τόσο γυαλιστερό από πάνω. Είναι φανταστικό αυτό εδώ. Πραγματικά το βρείτε. Το πήρα από τα Χόντα, έχω την εντύπωση. Πάρτε το, είναι τέλειο. Λίωσα την κολόνια της Casarelle, την Promise. Σας είχα πει σε άλλο βιντεάκι που είχα κάνει για τις κολόνιες, ότι το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ ωραίο άρωμα, αλλά το καπάκι του βγάζει κάτι περίεργα αειδιαστικά πράγματα, δεν ξέρω, και κολλάει γύρω-γύρω, το οποίο δεν ξέρω αν, δεν νομίζω να είναι μόνο σε μένα, γιατί το είχε και η μαμά μου και είχε το ίδιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι είχε γίνει στο συγκεκριμένο. Επίσης δεν μου αρέσει που δεν γράφει το Promise πάνω, το γράφει στο κουτί μόνο και γράφει μόνο Casarelle εδώ. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία κολόνια. Επίσης τελείωσα τη Σαπιβίτα το Λιποζάν αυτό εδώ, το οποίο είναι με πρόπολη και ελαιόλαδο. Πολύ ωραίο, πολύ ενυδατικό. Τη 17 το concealer, το Ideal Cover, το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου, παρόλο που είναι το χρώμα μου. Είχε μέσα κάτι σαν shimmer, το οποίο πραγματικά ποιος σκέφτηκε να βάλει shimmer σε concealer, δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε καθόλου, δεν θα το ξαναπάρω με τίποτα όμως. Και επίσης τελευταίο προϊόν είναι της Biotem, το οποίο είναι αυτό εδώ, είναι η κρεμούλα για τα χέρια, η θρεπτική κρέμα χεριών με αβοκάντο και βούτυρο σέα. Μου άρεσε πάρα πολύ, το είχα πάρει σε ένα συν ένα, οπότε μου έχει μείνει άλλη μία. Θέλω να δοκιμάσω όμως και τις άλλες κρέμες, νομίζω έχει 3-4 ακόμα, με διάφορα χρώματα. Και δεν είναι μόνο το χρώμα βασικά που αλλάζει, αλλά είναι και η μία αντιρρητηδική, η άλλη είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Σας έχω όμως review και γι' αυτό, οπότε μπείτε να το δείτε. Λοιπόν,
Είχα αρκετά έτσι πρόβλημα να σας δείξω, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο και αυτό γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω από εδώ και πέρα να είναι καλύτερα τα πράγματα και να κάνω πιο συχνά βίντεο. Αυτά λοιπόν από μένα, φιλάκια.